Ένας άλλος αξιοθαύμαστος γέροντας στην Θηβαΐδα, ονομαζόμενος Αββάς Ορ, ήταν πνευματικός πατέρας μοναστηριών, τα οποία είχαν γύρω στους 1000 μοναχούς. Είχε αγγελική μορφή, αν και ήταν κοντά 90 χρονών. Τα γένια του έπεφταν πλούσια στο στήθος του και το πρόσωπό του ήταν τόσο λαμπερό που και μόνο να το έβλεπες σου ενέπνεε σεβασμό. Αυτός λοιπόν ο γέροντας, αφού ασκήταψε πρώτα μόνος του στην βαθιά έρημο, ήρθε μετά στην πλησιέστερη έρημο και έφτιαξε τα μοναστήρια και τα ερημητήρια, φυτεύοντας και καλλιεργώντας με τα ίδια του τα χέρια ένα έλος, το οποίο προηγουμένως δεν είχε τίποτε άλλο από άγρια ξύλα που γέμιζαν την έρημο με απρόσιτο δάσος. Οι πατέρες που ζούσαν κοντά του μας έλεγαν: «Ούτε ένα βραστάρι δε φύτρωνε εδώ, πριν να φτάσει ο γέροντας από την βαθιά έρημο». Και τα φύτεψε όλα αυτά για να μην αναγκάζονται να τρέχουν εδώ και εκεί για τα απαραίτητα, όσοι έρχονταν να μονάσουν κοντά του. Και είχε την έγνοια για όλα τους, προσευχόμενος τον Θεό και αγωνιζόμενος για την σωτηρία του. Ήθελε να μην τους λείπει τίποτε από τα απαραίτητα και βρούνε πρόφαση να μιλήσουν τα πνευματικά τους καθήκοντα. Ο γέροντας αυτός, όταν ασκήτεψε στην βαθιά έρημο, έτρωγε άγρια χόρτα και κάποιες γλυκόριζες και έπινε νερό μονάχα όταν έβρισκε, περνώντας όλο τον χρόνο του σε προσευχές και ψαλμωδίες. Όταν πια έφτασε σε βαθιά γυρατιά, ένας άγγελος έρχεται στο όνειρό του, εκεί στην έρημο και του λέει: «Θα κυβερνήσεις μεγάλο έθνος και θα σε εμπιστευτούν και θα σε ακολουθήσουν λαός πολλής. Θα σωθούν με τη δική σου πατρική φροντίδα 10 μοιριάδες άνθρωποι. Και όσους εδώ κερδίσεις, τόσους θα έχεις υπό την ευλογία και την εξουσία σου και στον αιώνα το μέλλοντα. Προχώρα και μη διστάζεις για τίποτε». Και του είπε ακόμη ο άγγελος: «Ποτέ, ίσα με την ώρα του θανάτου σου, δεν θα σου λείψει τίποτε από τα απαραίτητα, οπότε παρακαλείς γι' αυτό τον Θεό». Μόλις τ' άκουσε αυτά ο γέροντας, έφυγε αμέσως για την πλησιέστερη έρημο και εκεί τον πρώτον καιρό ζούσε μοναχός του. Είχε φτιάξει ένα μικρό καλυβάκι να μείνει και ως τροφή του είχε διάφορα χόρτα που έβρισκε, από τα οποία πολλές φορές έτρωγε μια φορά την εβδομάδα. Ο γέροντας ήταν στην αρχή εντελώς αγράμματος. Όταν όμως άρχισε να κατεβαίνει από την έρημο στον κόσμο, του δόθηκε η χάρη από τον Θεό να μαθαίνει από στήθους την Αγία Γραφή. Μάλιστα κάποια στιγμή που οι αδελφοί μοναχοί του έδωσαν ένα βιβλίο, εκείνος το πήρε και το διάβαζε σαν να ήξερε γράμματα. Ακόμα είχε λάβει και ένα άλλο χάρισμα, να διώχνει τους δαίμονες. Έτσι του έφερναν πολλούς αρρώστους να τους γιατρέψει, έστω και αν δεν ήθελαν να παρουσιαστούν, οι οποίοι μετά διακήρυταν την θαυμαστή πολιτεία του. Αλλά και άλλες θεραπείες δεν έπαυσε ποτέ να κάνει, τόσο που συγκεντρώθηκαν κοντά του από διάφορα μέρη 1000 μοναχοί. Ευθύς, ως μας είδε ο γέροντας, πήρε μια έκφραση μεγάλης χαράς. Κατασπάστηκε όλους μας, έναν έναν και μας ευλόγησε. Ύστερα έπλυνε τα πόδια μας με τα ίδια του τα χέρια και μετά πήρε να μας διδάσκει, γιατί ήταν πολύ έμπειρος στα θέματα της Αγίας Γραφής, καθώς είχε λάβει αυτή την χάρη από τον Θεό πλούσια. Και όταν πια μας έλυσε και φώτισε πολλά δύσκολα σημεία της Γραφής και μας έδειξε ποια είναι η ορθόδοξη πίστη, τότε μας κάλεσε στην ακολουθία της Θείας Λειτουργίας. Γιατί στην παράδοση των μεγάλων ασκητών υπάρχει και αυτή η ωραία συνήθεια να μην λαβαίνουν μέρος στην τράπεζα της σωματικής τροφής πριν να δώσουν στην ψυχή τους την πνευματική τροφή, που είναι η κοινωνία του Χριστού. Αφού μεταλάβαμε λοιπόν και διαβάσαμε και την ευχαριστία, μας εκάλεσε στην τράπεζα. Εν τω μεταξύ κάθισε και εκείνος. Αλλά μιλώντας πάντα, υπενθυμίζοντάς μας σημαντικότατα πνευματικά θέματα και λέγοντας: «Έτυχε να γνωρίζω έναν άνθρωπο που ζει στην έρημο, ο οποίος επί 3 χρόνια δεν έβαλε στο στόμα του καμία υγιεινή τροφή. Ένας άγγελος κατέβαινε κάθε 3 μέρες και του έφερνε ουράνια τροφή, που την έβαζε στο στόμα του. Και αυτό ήταν για την πείνα και την δίψα του. Και γνωρίζω για αυτό τον άνθρωπο, τόσο μεγάλης αρετής, που ήρθαν οι δαίμονες ζωηρά στην φαντασία του, φέροντάς του στρατιές ολόκληρες αγγελικών δυνάμεων και πύρινο άρμα και κουστοδία μεγάλη. Σαν να ερχόταν μεγαλοπρεπός κάποιος βασιλιάς». Και του λέγουν: «Όλα τα κατόρθωσες, άνθρωπε, έλα τώρα να με προσκυνήσεις και εγώ θα σε ανεβάσω στο τρίτο του ουρανού».
όπως άλλοτε τον προφήτη Ηλία. Ο μοναχός ωστόσο έλεγε με το νου του «Εγώ κάθε μέρα προσκυνώ τον βασιλιά μου και σωτήρα μου, και αν αυτός εδώ ήταν εκείνος, ποτέ δεν θα μου το ζητούσε αυτό το πράγμα». Και μόλις είπε αυτά, τα έβαλε με το νου του, δηλαδή «Εγώ έχω τον δικό μου βασιλιά, τον Χριστό, τον οποίο πάντα προσκυνώ, και εσύ δεν είσαι ο δικός μου βασιλιάς». Όλες οι φαντασίες και ο Σατανάς ο ίδιος έγινε άφαντος. Αυτά όλα βέβαια τα ανέφερε στη συζήτηση, σαν να συνέβαιναν σε κάποιον άλλο, θέλοντας να κρύψει τη θαυμαστή πολιτεία του. Οι πατέρες όμως που ήταν μαζί του έλεγαν πως τα είχε δει εκείνος, ο ίδιος. Και ήταν τόσο μεγάλη φήμη αυτού του ανθρώπου ανάμεσα σε πολλούς άλλους πατέρες. Ωστόσο, έφταναν κοντά του πάρα πολλοί μοναχοί για να ασκητέψουν. Προσκαλούσε τότε όλους τους γείτονες και μέσα σε μία μέρα κατάφερε να κάνει τα κελιά τους. Ο ένας έκανε λάσπη, ο άλλος τους πλύνθους. Άλλος αντλούσε νερό και άλλος έκοβε ξύλα. Και όταν πια τελείωσαν όλες τις εργασίες και ήταν έτοιμα τα κελιά, ο ίδιος εφρόντιζε να μην λείψει τίποτε άλλο από τα απαραίτητα στους νέους μοναχούς. Κάποτε ήρθαν κοντά του και ένας ψευδάδελφος και απέκρυψε τα ημάτια του. Ύστερα από δημόσιο έλεγχο εκ μέρους του γέροντος, εκείνος φανέρωσε τα αποκριμένα και τα έφερε εκεί εμπρός σε όλους. Και έτσι έκανε πια να μην τολμά κανείς να πει ψέματα στο γέροντα, που είχε τη χάρη τόσο μεγάλης αρετής, την οποία απόκτησε με μεγάλη και καλή πνευματική ασκητική πολιτεία. Και ήταν να θαυμάζει κανείς το μεγαπλήθος των μοναχών στην εκκλησία που έμοιαζαν με κάποιους λαμπροφορεμένους χορούς των δικαίων, που δόξαζαν τον Θεό ακαταπαύστος με τους ύμνους τους. Ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Εξήνθησεν η έρημος», από θαυμαστές ιστορίες των μεγάλων ασκητών της Αιγύπτου. Αποστολική Διακονία. Β. Πάσχου.